Σεξ. Εντάξει, μιλάμε για τραγουδάρα η Τάμτα, καινούρια. Πολύ ωραίο βιντεοκλίπ. Πάρα πολύ καλή. Πολύ δυνατή, παιδιά. Πολύ ωραία. Πολύ. Μον, είστε έτοιμοι μέσα σας. Κάναμε καλό μεσημεράκι και με έπιασε το νευρικό γέλιο. Μήπως ήταν λίγο κακό. Λίγο. Όχι εγώ. Αν ξανακάνατε καλό μεσημεράκι, το παιδί είναι για γάμο. Δεν γελάς όταν ο άλλος κάνει μια προσπάθεια. Άμα γελάς, κρατηθείτε, δαγκώστε τα χείλια σας. Αμαρτία το παιδί. Εγώ δεν... θα τα πω. Πήγε η κοπέλα μου με άλλον. Μισό, μισό, ναι. Σου φαίνεται στην αρχή, ωραίο ζευγάρι. Και εγώ με άλλη, έγινε. Αλλά τα ξαναβρήκαμε, καλά έκανα. Φυσικά, ρε. Ζευγαράρα. Δίνω 2.000 ευρώ στον Ανδρέα για να κάνουμε ένα καλό μεσημεράκι. Λίγα, λίγα. Εγώ προσωπικά, αν με ρωτάς, ντρέπομαι. Που το διάβασα, θα απολυθεί αυτός που τα κάνει αυτά. Θα φύγει, θα πάει σπίτι του για γιορτές. Ντρέπομαι. Και επίσης ντρέπομαι για τα 2.000. Αν ήταν 20, να συζητούσαμε. 20.000. Να κάνουμε Χριστούγεννα. Να κάνουμε Χριστούγεννα. Να πας για ένα σκι, να δεις μια αρκούδα. Όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Μούτσι πάει κάθε βράδυ με άλλη. Πες μου τι άλλο θα κάνει για να με ξεπεράσει. Τι, δεν ξεπερνιέσαι, θα πάει με όλη την Αθήνα. Δεν διαβάζω το επόμενο. Όχι, όχι, όχι. Όχι για... Ωραία. Μούτσι, η πεθερά μου με τσάκωσε με γκομενάκι. Να την κλειδώσω στο υπόγειο. Να την κόψεις. Και αφού την κάψεις, βάλ την στο υπόγειο. Αρχικά, συγγνώμη, έχετε υπόγειο, μπράβο. Άρα μιλάμε για μία μονοκατοικία τουλάχιστον. Συγχαρητήρια, μήπως είναι του αντρός. Αμαρτία η γυναίκα. Η άλλη πήγε με γκομενάκι. Μούτσι, μένουμε Αγγλία και για δώρο επετείου θα με φέρει βερβερίτσα. Τον παντρεύομαι. Φυσικά. Μπράβο. Αυτό δεν ρωτιάται. Μου είπε ότι μαγειρεύω καλά, αλλά όχι σαν τη μάνα του. Χωρίζω στάνταρ. Έφυγε ο επόμενος. Δεν πρόκειται. Δεν ξεπερνιέται. Παιδιά, το φαγητό της μάνας δεν ξεπερνιέται. Τώρα να τα λέμε. Δεν ξεπερνιέται. Και ξέρεις, να είστε και τυχερές να ζει. Γιατί άμα πεθάνει, δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Όσο ζει. Άκου τι ωραία τώρα. Μιλάμε για ένα μεγάλο δίλημα. Νίκο, διακοπές Παρίσι με φίλες ή χωριό με λάμπη. Τώρα ακούστε λίγο. Τώρα το εξωτερικό δεν είναι πολύ ωραίο για γιορτές πάντως. Δηλαδή, ξέρεις τι, δεν είναι γιατί δεν έχουν το δικό μας το ωραίο. Δηλαδή, αυτοί γύρω σε 9 η ώρα τελειώνουν. Πάνε να κάνουν μπάνιο, να κάνουν αλλαγή χρόνου, κλειστά τα μαγαζιά, είναι με τις παρέες τους. Εδώ πέρα δηλαδή δεν σταματάει το γλέντι. Όχι, ρε, πήγαινε στο χωριό με το λάμπι, ρε. Αλήθεια, αν τα διαβάσω αυτά. Μα το διαβάζω, δεν έχω και... Νίκο, όταν φωνάζω στο σεξ δεν του αρέσει, τι να κάνω. Ακούω. Θα το χωρίσει. Φήμωτρο, τι φήμωτρο, μωρέ. Τίποτα, προσπάθησε να μην φωνάζει, δάγκωσε ένα μαξιλάρι, δώσ' το ασπίδες. Κάνε κάτι τελικά. Αλλά σταμάτα πια, σταμάτα να φωνάζεις, φαντάζεσαι, δεν ξέρω. Διάβασε. Είδα το Στέλιο το Σάββατο στον Ιστιοπλοϊκό. Τι όμορφος που είναι, Θεέ μου, κεφαλαία όλα. Όπως είδες το Στέλιο, ένα βήμα δίπλα η ξανθιά ήταν η γυναίκα του. Τα φιλιά μου στο κορίτσι αυτό που αντέχει τόσα. Μα είναι με τον Καζανόβα. Ήρωας, ηρωίδα. Είναι με τον Καζανόβα. Νίκο, έχετε κανένα εκεί με μακρύ μαλλί. Γουστάρουμε τους μαλλιάδες. Έχω κάποιον, Δημήτρη μου, θα τον δείξουμε για να ξέρω. Ο Δημήτρης έχει μακρύ μαλλί. Τον έχω το μαλλιά. Μα πραγματικά και εμείς εδώ έχουμε απ' όλα. Θα ξεπουλήσω εγώ μέχρι να φύγει το 19. Νίκο. Α.
Ευχάριστα τα νέα. Δεν μας ενδιαφέρει ακόμα, αλλά μπορεί κάποια στιγμή. Νίκο, στα 50 είναι λογικό να θέλει όλη την ώρα καλό μεσημεράκι. Βέβαια. Ξέρεις γιατί. Γιατί, παιδιά, νομίζω πως είναι ηλικία. Ρώτα μας, λέει η άλλη. Έτοιμες είστε, έτοιμες, σας βλέπω. Καίτε μέσα σας, ηφαίστεια. Γιατί είναι, ρε παιδί μου, όταν είσαι πάρα πολύ μικρός στην ηλικία και έχεις πρωτοξεκινήσει, οπότε θες να το κάνεις συνέχεια και δεν έχεις και πολλά προβλήματα. Μετά αρχίζεις να χτίσεις την καριέρα, να δω τι θα κάνω. Έρχεται μια 20ετία περίπου, μάλλον που είναι για να χτίσεις και το μυαλό σου. Και στα 50 που τα έχεις κάνει όλα, το μυαλό σου μόνο στο γιόνι σου. Μπράβο! Έτσι, στα 50 θα κάνει. Μούτσι, κανονίσαμε ραντεβού και δεν ήρθε ποτέ, αλλά λέει ότι με θέλει τρελά. Τι να κάνω, λέει ψέματα. Λέει ψέματα. Να το στείλει. Επόμενος, έλα, έφυγες, έφυγες. Τον θέλω, έγινε. Τον θέλω, πώς επόμενο να κάνει, γιορτές έρχονται. Τον θέλω, κάνουμε κάτι, αλλά ταυτόχρονα με θέλουν και οι κολλητοί του. Τι κάνω, κόβεις δελτίο. Τι κάνεις, μόνο. Μα δεν μας νοιάζει αν σε θέλουνε, μας νοιάζει ποιον θέλεις εσύ. Άμα θέλεις μόνο αυτόν, πήγαινε με αυτόν. Αν θες όλη την παρέα, με τις υγείες σου. Καλές γιορτές για την παρέα. Μούτσι μου έστελνε ένα μήνα και εγώ τον έγραφα, ωραία. Τώρα που τον θέλω, εγώ με γράφει. Τι να κάνω. Ευτυχώς. Τσούχτρα. Τσούχτρα. Νίκο, να χωρίσω για να το ζήσω με τον υδραυλικό. Ναι, ρε. Ναι. Πολύ. Να πω ακόμα ένα. Δεν ρωτάω εσάς. Όχι, δεν θες. Ούτε ένα. Θέλουμε. Δεν θέλει η Αγγελική. Η Αγγελική θέλει. Τι, γιατί. Η Αγγελική. Γιατί να πάω εκεί. Πάμε να κάνουμε τα ρούχα. Με έχετε τρελάνει, εγώ θα φύγω, σας ορκίζομαι, είμαι έτοιμος.